Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή Ασκώντα Δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος και όπως σας είχα πει και από την αρχή, μετά το πρώτο θέμα που ήταν τα δικαιώματα στη γνώση που μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, το δεύτερο θέμα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που το συζητάμε σπανίως στην Ελλάδα, τα δικαιώματα των ανθρώπων με νοητική στέρηση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη βεβαίως. Και όπως σας είπα, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βάσια Τσοκόπουλο, ο οποίος έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο «Οι άνθρωποι με νοητική στέρηση στην Ελλάδα». Ο κύριος Τσοκόπουλος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Κοινοφιλού Σωματείου Μαργαρίτα, που κλείνει 35 χρόνια. Είναι ένα σωματείο το οποίο το ίδρυσε η μητέρα του, η Άννα Τσοκοπούλου, και έχει κάνει κατά γενική ομολογία μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην αλλαγή ορισμένων πραγμάτων στην Ελλάδα. Κύριε Τσοκόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Κρατάω από το άρθρο το εξής. Πρώτον, ότι οι άνθρωποι αυτοί υφίσταται ένα διπλό αποκλεισμό. Αυτόν που αφήσεται όλος ο αναπηρικός κόσμος, αλλά και τον πρόσθετο αποκλεισμό εξαιτίας της νοητικής στέρησης σε μια κοινωνία της γνώσης, θεωρούνται ότι στερούνται απολύτως την έννοια του λόγου. Ένα. Δεύτερον, δεν αναγνωρίζονται στην Ελλάδα. Το δικαίωμα της αυτόνομης έκφρασης που θεωρείται ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα για μια ανθρώπινη ύπαρξη. Και τρίτον, μπορεί να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και δεν τα έχουμε κάνει. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Οι άνθρωποι με νοητική στέρηση υφίστανται αυτό το διπλό αποκλεισμό. Αυτό τον υφίστανται πολλές φορές και μέσα στο ίδιο το αναπαρικό κίνημα. Δηλαδή, πολλές φορές απομονώνονται από το υπόλοιπο αναπαρικό κίνημα. Ακριβώς γιατί δεν τους αναγνωρίζει το δικαίωμα ή η δυνατότητα να εκφραστούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους με την δική τους βούληση. Είναι πάντα μιλάνε για αντιπροσώπων των γονέων, των οικογενειών, των ενδικών κτλ. Και αυτό είναι ένα πρόσθετο, ας πούμε, handicap, ας πούμε, έτσι, που εμφανίζεται εκεί πέρα μέσα. Εγώ με αυτό το κείμενο ήθελα απλώς να θέσω το θέμα, να ανοίξω δηλαδή το θέμα. Κάντε πολύ καλά. Γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτό θέλω για να προβληματιστούν και οι ακροατές σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει μεγάλη σημασία. Μου έκανε εντύπωση. Ήξερα ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν αρκετά πιο προχωρημένη σε αυτό. Λέτε όμως ότι είναι κατοχυρωμένο πλήρως το δικαίωμα της ψήφου, έτσι, τα πολιτικά δικαιώματα, στα άτομα με νοητική στέρηση, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις υποστήριξης. Υπάρχουν πολλές ομάδες που κάνουν αυτή την υποστήριξη. Το δικαίωμα της οικογένειας και απογόνων. Και κυρίως το δικαίωμα της αυτόνομης έκφρασης με μια βεβαίως υποστηρικτική βοήθεια. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι κατοχυρωμένα πλήρως και εφαρμοζόμενα αυτά τα δικαιώματα. Ναι, είναι. Απλώς πρέπει να πούμε ότι αυτή η υποστηρικτική βοήθεια δεν είναι ένα απλό θέμα. Είναι αρκετά πολύπλοκο. Βεβαίως. Πώς πρέπει να γίνει για να είναι ακριβώς αυθεντική η έκφραση και να μην υπάρχει το καπέλωμα που θα λέγαμε μέσα. Υποστηρικτική βοήθεια μπορεί να γίνει είτε από ορισμένα σωματεία, παραδείγματος όπως καλή ώρα και το Μαργαρίτα και πολλά άλλα σωματεία στην Ελλάδα, που έχουν φτιαχτεί από τους γονείς ή από συγγενείς, κυρίως, είτε από ειδικούς που είναι στην ειδική εκπαίδευση, είτε από φίλους. Βεβαίως. Απλώς οι ισορροπίες είναι πολύ, πολύ λεπτές. Ναι. Στην νοητική θέση. Στην Ελλάδα, μάλιστα, χρησιμοποιούμε πολύ συχνά άτομα με σύνδρομο Down ή καθυστερημένοι και όλα αυτά. Ναι, ναι. Έχει μειωθεί αυτό. Το σύνδρομο Down είναι μια ειδική κατηγορία. Ειδική κατηγορία. Στέρηση, δεν είναι, ναι. Δεν είναι το μόνο και όλα αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί πάρα πολύ ακόμα το ιατρικό μοντέλο. Το έχω γράψει στο κείμενο πολλές φορές. Ακούμε ή διαβάζουμε πάσχουν από σύνδρομο Down. Δεν είναι αρρώστια η αναπηρία. Εδώ θεωρούνται άρρωστοι οι άνθρωποι με νοητική στέρηση. Άρα χρειάζεται μια. Και μιλώντας για την νοητική στέρηση, εγώ βέβαια το περιορίζω εκεί πέρα, αλλά το θέμα είναι γενικότερο. Όλες τις αναπτυξιακές αναπηρίες και ο αυτισμός και άλλες πολλές, δεν είναι μόνο η νοητική στέρηση. Θεωρούνται ιατρικά θέματα. Και όχι μόνο αυτό, και το λέτε και στο άρθρο σας, θεωρούνται αιωνίως εντός εισαγωγικών για πάντα παιδιά. Ότι δεν μπορούν να αναλάβουν. Το μεγάλο βέβαια ερώτημα είναι, σου απαντάει κάποιος άλλος τώρα, ακόμα και αν έχει το ξεπεράσει αυτό. Χρειάζονται μια υποστήριξη, διότι η νοητική υστέρηση έχει ορισμένες επιπτώσεις στη διαχείριση του καθημερινού πολύπλοκου βίου. Με την εξορρόπηση, εσείς λέτε, έχει αποδειχθεί και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα και με τη βοήθεια και την αγάπη μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε αυτόνομη έκφραση, που είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Μπορεί, λέτε.
Το είδαμε αυτό με τα μάτια μας στην ημερίδα που οργανώσαμε 3 Δεκεμβρίου του 2016, μέρα της αναπηρίας, όπου ήρθε ένας Άγγλος άνθρωπος με οτική υστέρηση, ο Μάρκ, ο οποίος υποστηρίζεται από τη Μένικα, μεγάλη οργάνωση στην Αγγλία, Αγγλία πρωτοποριακή, η οποία πραγματικά εκπληκτική. Και μας διηγήθηκε τη ζωή του, πώς έφυγε από το άσυλο που ήταν, πώς πήγε στη Μένικα, πώς βρήκε καταφύγιο, πώς μέσα στα στάδια συγκεκριμένα μας το περιέγραψαν, πολύ λεπτομερώς. Κατέκτησε τη διακάτια αυτονομία του, δηλαδή μπορούσε να διαχειρίζεται την καθημερινή του ζωή, να διαχειρίζεται το σπίτι του, να μηγυρεύει. Άρα γίνεται, λέτε. Δεν είναι εξαίρεση, δεν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Θα σας πω τώρα αυτό το πράγμα μόνο, δεν το έχω γράψει στο κείμενο. Λοιπόν, και η Μέρικα όσο προχωρούσε αυτό στην αυτονομία, αυτό τραβιότανε. Δηλαδή, στην αρχή ήταν 24-ωρη βάση, υποστήριξη, μετά έγινε μέσα στη μέρα, μετά έγινε κάποιες ώρες. Και τώρα πια γίνεται με επιλογή του. Και λέει εκείνος πότε θέλει να το στηρίξουν. Όπου με μικρά βήματα στα βασικά θέματα της ζωής έχει μια αυτόνομη έκφραση. Όχι, στα βασικότερα. Δηλαδή ζει μόνος του, έχει συλλογικές σχέσεις, είναι σε σύλλογους, είναι ταμεία σε ένα σύλλογο, έχει ιδρύσει σωματεία. Ο άνθρωπος δηλαδή ζει πλήρως. Και ευχαριστεί τη ζωή του. Και ρώτησα τον εκπρόσωπο της ΜΕΝΚΑΠ, εγώ όταν τον είδαμε και είχαμε μείνει με εκτός στόμα, του λέω: εντάξει, τώρα μας έβρες την περίπτωση. Την ειδική περίπτωση. Αυτό που σας έκανα και εγώ ερώτηση. Την κορυφαία. Και μου απαντάει: μπορώ να στρώσω 50.000 τέτοιες ακριβώς. Ότι υπάρχουν 50.000 τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να περιμένει κάπου άλλους 50.000. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Και επίσης αναφέρομαι σε ένα περιστατικό στο κείμενο το οποίο. Και που δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε. Που μία γυναίκα με ανοιχτή στέρηση στην Αγγλία μίλησε με την υποστηρού, την κυρία Μέη. Την Τερέζα Μέη. Και την αποστόμωσε. Αυτό δηλαδή είναι πραγματικά εντυπωσιακό, να το δει κανείς. Και που δείχνει λοιπόν ότι έχουμε πολύ δρόμο στην Ελλάδα, υπάρχει υποστήριξη από πολλά μέρη της κοινωνίας και ιδίως από τις οικογένειες και τους φίλους, αλλά έχει γίνει κάποια μικρή εξέλιξη και στην πολιτεία. Όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και μπορούμε. Μπορούν δηλαδή τα άτομα με νοητική υστέρηξη, όπως λέτε, όπου έχουν βρει μια συγκεκριμένη υποστήριξη, να έχουν τα βασικά δικαιώματα της ζωής. Ναι. Στην Ελλάδα, μάλλον δεν έχουμε περάσει ακόμα το όριο για να μπούμε σε αυτή τη φάση. Είμαστε, πλησιάζουμε, αλλά δεν το έχουμε περάσει. Έχουμε ακόμα βασικά προβλήματα. Μάλιστα. Οπότε, εγώ ήθελα να πλώσω την κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα. Πολύ καλά κάνατε. Έβαλα κάποιο προβληματισμό. Πολύ καλά κάνατε και είναι χρέος της ΕΡΤ και της ελληνικής ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες συμπολιτών μας που έχουν ορισμένες αδυναμίες, να βοηθήσει στην εξορρόπηση, στην υποστήριξη, για να έρθει τελικά η ισοτιμία. Διότι η ισοτιμία μπορεί να έρθει μέσα από πολύπλευρες διαδικασίες υποστήριξης και ο διάλογος πρέπει να συνεχίσει μαζί με τα άλλα θέματα. Έχουμε οικονομικά θέματα, έχουμε τα πάντα, έχουμε πολλά, και αυτό. Πολλά. Και το θέμα των δικαιωμάτων των ανθρώπων με νοητική υστέρηση είναι κρίσιμο, γιατί είναι μια ειδική κατηγορία αδύναμων συμπολιτών μας και όποια κοινωνία δίνει σημασία στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά δεν δίνει σημασία στην κοινωνική συνοχή και στο τέριασμα όλων των ομάδων του πληθυσμού, δεν έχει μέλλον. Βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Τσοκόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.